Μπέλκοφ και όλα βαίνουν καλώς. Ήταν υπομέρος για να αρχίσει την καριέρα του ένας δάσκαλος. Εμένα με προσέλαβε ο Δόκτωρ Ζουμπρίτσκι για να κάνω μαθήματα στην κόρη του. Θα φτάσεις στα 50. Μα, είμαι 49. Έχεις έναν υπέροχο χρόνο μπροστά σου. Νικολάη, έρχεται! Είστε ωραίος και ωραίος, ωραίος! Ναι, πάει μου ωραίος, ναι! Ακούς λένε αυτός είναι αυτός, ωραίος, ωραίος! Ποιος είναι ο σκοπός της υπάρξεως του ανθρώπου? Τι ερώτηση! Θέλετε να μάθετε την απάντηση? Όχι σήμερα. Να σκεφτείτε ότι τώρα μιλάω με τους επιστήμονες του χωριού. Πριν από 200 χρόνια έπεσε μια κατάρα στο χωριό. Ότι κάθε άνδρας, γυναίκα, παιδί, ζώο και η απόγονή τους, όλοι θα είμαστε ίδιοι. Σοφία Ζουμπρίτσκι, ακριβώς όπως η κοπέλα της κατάρας πριν από 200 χρόνια. Δεν το πιστεύω. Εκτός κι αν η κόρη μας λέει τέτοιο χοντρό ψέμα για την ηλικία της. Κασμίρ, τσακισμένος από το γεγονός, αυτοκτόνησε! Κατάρασμένος στο χωριό! Δάσκαλος είμαι εγώ, όχι εξορκιστής. Δάσκαλε, σου παρουσιάζουμε την κόρη μας. Σοφία Ιρένα Ελλήνια. Τώρα νιώθω την καρδιά μου να χτυπάει τόσο δυνατά. Έτσι έκανε πριν από λίγο. Δάσκαλο, Σοφία μου, σκεφτόμενε. Δεν είναι υπέροχο. Ναι, μαμά. Τα κατάφερε. Μπορώ να σε λέω, Σοφία. Θα μου άρεσε πολύ να με λες, Σοφία. Ναι, θα με βοηθήσεις. Μπορείς να με λες Σοφία! Εκείνος... Σοφία! Γλυκιά Σοφή! Ποιος είναι ο σκοπός της υπάρξεως του ανθρώπου? Ναι. Τι? Νομίζω ότι ξέρω την απάντηση. Ο σκοπός, ναι, της υπάρξεως του ανθρώπου είναι... Ήρθα για την πρόταση μου. Άργησες λίγο. Έχω παντρευτεί εδώ και 26 χρόνια. Φεύγω! Εγώ θα καθόμουν εδώ και θα προσπαθούσα να σπάσω την κατάρα. Δάσκαλε! Σοφία! Πρέπει να σου μιλήσω. Όλα εξαρτώνται από το αύριο. Τι δες λέει. Και σε αυτό η απάντηση ήταν 12. Θέλεις να με φιλήσεις? Ναι, μόνο την καρδιά! Όχι, ενώ με τα χείλια σου. Και εδώ έχει έρθει ο κόμις Γκρέγκορ να σου κάνει την πρόταση γάμου του. Κάνε την, κόμι. Δεν μπορούμε να είμαστε μόνοι μας. Όχι. Πρέπει να φιλακώσει και η Σοφία. Ήρθε, πού είσαι? Εγώ πάνω. Άμα ήταν άσχημη, θα βρισκόμουν ήδη πίσω στη Μόσχα. Σοφία! Θέλεις να με παντρευτείς? Συγγνώμη, κόμι, και σέγγιδιτς, αλλά ο γάμος είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που δεν θέλω να το κάνω όσο δεν έχω την εξυπνάδα να ξέρω τι κάνω. Ποιος είναι εκεί? Γιάννα! Η κατάρα σου έχουν να με δύο τρόπους. Ή καταφέρνεις να μορφώνεις τη Σοφία. Η Σοφία παντρεύεται εμένα. Δηλαδή, η Σοφία δεν μπορεί να μ' αγαπήσει. Αυτό έχεις διορία μόνο μία μέρα. 25 σημαντικό. Αν δεν καταφέρω να μορφώσω τη Σοφία μέσα σε 24 ώρες... 25! Η κατάρα δεν σπάει.
να ζήσουμε μαζί στους βάλτους και θα τρώμε ρίζες και εγώ θα γίνω γριά και άσχημα και πιο ηλίθια και πιο αγράμματη και δεν θα σε αγαπήσω ποτέ, αλλά τουλάχιστον θα είμαστε μαζί. Θα τη σπάσουμε την κατάρα. Αύριο, στο υπόσχομαι. Αυτά εδώ είναι μαθηματικά νηπιαγωγείου. Δεν είναι πολύ προχωρημένα για μένα. Ένα και ένα κάνουν δύο. Ένα και ένα και ένα κάνουν δύο. Κάνουν δύο. Ναι, αυτό είναι σκίτρουμπερ. Ιστορία, σε παρακαλώ, θα σκίσουμε δύο στα μαθηματικά. Τι γίνεται εκεί μέσα. Θέλω να ξέρει όλο το κουλιέτσινικο ότι είναι όλος το κουλιέτσινικο και όλα βαίνουν καλώς. Μαμά, μπαμπά, ακούστε κι εσείς όλοι, ο Λέων θέλει να μας πει κάτι. Εγώ θέλεις ακόμη να παντρευτείς. Όχι εμένα. Μωρό, ο πατέρας μου μου έλεγε. Γκρέγκορ. Ich war nicht der Rost, der hat mich nicht leko, er war nicht meint. Άνος εντούσατε κάποιον. Α, και ποιος. Ποιος είναι αυτός ο κάποιος. Εγώ. Λέων, παιδί μου, θέλεις να σε υιοθετήσω. Θέλω, μπαμπά. Μουα. Δεν ξέρεις πώς μπορείς να το κάνεις. Δεν ξέρεις τι σημαίνει αυτό για μένα. Συγκεντρωθήκαμε απόψε εδώ, για να παντρέψουμε αυτούς τους δύο νέους. Χάρη στην καλή θέληση του αγαπητότατου μας Σκόπη. Με αυτό το δαχτυλίδι παντρευόμαστε! Μόνο το ζώο, παρακαλώ! Εγώ, ο δικαστής του Κουλιέτσινικο, σας ονομάζω! Μία. Σας ονομάζω! Για μια στιγμή! Αυτή τη φορά θα παντρευτεί το σωστό. Αντεβέ! Δάσκαλοι ποτέ δεν προλαβαίνουν. Υπάρχουν τόσα πουλιέψινικο.